Coach, ο προπονητής ο Κωνσταντίνης αποκάλεσε την ομάδα σας περίεργη, αλλά με θετικό τρόπο, ότι είσαστε μια ομάδα που παίζετε λίγο διαφορετικά με πέντε παίχτες σαν guard, και αυτό λέει τους δυσκόλεψε πάρα πολύ στο να βρούμε τον τρόπο να αντιδράσουμε. Μίλησε δηλαδή με θετικά λόγια για την ομάδα σας. Εσείς πώς κρίνετε την παρουσία σήμερα του Αχιλλέα σε αυτό το παιχνίδι? Είχαμε πει μέσα εβδομάδα, αρχά συγχαρητήρια στην ανόρθωση, ήταν νομίζω δίκαιη η νίκη. Αντέξαμε ένα ημίχρονο. Μετά, λίγο οι ελεύθερες βολές, φτάραμε 55% στις βολές, μπορούμε να κερδίσουμε την ανόρθωση. Την ανόρθωση για να την κερδίσει θα την πετύχει σε κακή μέρα και συνάστησε σε πολύ καλή μέρα. Εμείς δεν είμαστε τέτοια μέρα, ο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Ο coach έχει χρόνια εμπειρίας, ξέρει. Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ένα πιο γρήγορο μπάσκετ, ένα καλύτερο μπάσκετ, κυρίως για τους ντόπιους, για τους Κύπριους μας, για να τους βοηθήσουμε, γιατί είναι μικροί σε ηλικία, να πάρουν ερεθίσματα και βελτιωθούν. Και κυρίως να αντιπροσωπεύσουμε την ιστορική ομάδα του Αχιλλέα και να γεμίσουμε το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και κάποια από αυτά τα παιδιά να κάνουν το step up. Είτε είναι ξένοι είτε είναι Κύπροι. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος που παίζουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνο στο τρίποντο. Θα βάζουμε και άλλα πράγματα, τα δουλεύουμε. Θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Παίξατε μέχρι στιγμής τόσο με την ΑΕΚ όσο με την Ανόρθωση, δύο από τα τρία φαβορί του πρωταθλήματος. Η παρουσία σας, αν και ξεκινάτε με 0-3 ρεκόρ, εντούτοις κρίνεται θετική. Έχετε βγάλει καλή εικόνα στο γήπεδο. Ποιος είναι ο στόχος του Αχιλλέα αγωνιστικά, πέραν από το να μαζέψει τον κόσμο στο γήπεδο? Μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η ομάδα? Να σας απαντήσω ειλικρινά, δεν ξέρω. Είμαστε μια ομάδα που χρειαζόμαστε κάποια θετικά αποτελέσματα, κυρίως για την ψυχολογία μας. Έχουμε ένα παίχτη 32 χρόνια και όλοι οι υπόλοιποι είναι 22-23. Οπότε, αν πιστέψουμε σε αυτό που κάνουμε και στη δουλειά που κάνουμε, γιατί πραγματικά τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα εγώ, θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω να το συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στόχος μας είναι η βελτίωση. Τώρα, να μιλήσουμε για νίκη ή ήττα, μια ομάδα που χτιστήκαμε και είμαστε όλοι 22 χρονών, νομίζω μόνο κακό θα μας κάνει. Βήμα-βήμα και όπου μας πάει.